ένας άνθρωπος να τον βλέπεις να καίγεται, δεν νομίζω ότι... Δεν ξέρω, έχω πάθει σοκ, ακόμα δεν μπορώ να συνέλθω. Φρίκη και πανικός μπροστά στα μάτια ανυποψίας των περαστικών. 25χρονος Παλαιστίνιος έχει τυλιχτεί στις φλόγες και τρέχει σε κατάσταση αλλοφροσύνης ανάμεσα σε αυτοκίνητα και περαστικούς στη λεωφόρο Ικάρου, στο ύψος του ΚΤΕΛ. Λουζότανε και έβαλε φωτιά και πήρε φωτιά, δεν πήραν τα ρούχα, πήρε το κεφάλι, πήρε... Η μπλούζα του πήραν αυτά φωτιά. Από όλο το σώμα, δηλαδή το κεφάλι και το σώμα κεγότανε. Η αυτόπτης μάρτυρας που είδε τη Φρίκη να ξεδιπλώνεται μπροστά της και την ίδια να κινδυνεύει με ολοκαύτωμα μαζί με το πρατήριο καυσίμων μπροστά από το οποίο εκτυλίχθηκε το απίστευτο περιστατικό, περιγράφει συγκλονισμένη στην Κρήτη TV τον δρόμο που έζησε. Και βλέπω έναν άνθρωπο να κρατάει ένα μπουκάλι του νερού με ένα κίτρινο υγρό και να λούζεται με αυτό. Λέω, μα τι κάνει. Και μια στιγμή βλέπω φωτιά με τον αναπτήρα και κυγότανε. Μπροστά εδώ, μπροστά στο καπό του αυτοκινήτου, λέω τώρα πάει κάηκα κι εγώ. Για ποιο λόγο λέω το κάνει αυτό. Ακούσατε να λέει κάτι. Δεν μίλησε καθόλου, απλά έβαλε φωτιά και άρχισε μετά να τρέχει. Εγώ να φανταστείτε ότι για να φέρω το αυτοκίνητο εδώ σε αυτό το σημείο, πέρασα από τις φλόγες. Και φοβήθηκα, λέω τώρα ότι είναι να γίνει, αν είναι να εκραγείται το αυτοκίνητο. Και δηλαδή, δεν ξέρω, ήταν σοκ, σοκαριστικό αυτό το πράγμα. Λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι, ο 25χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κατάγεται από τη Γάζα, μπήκε στο πρατήριο και ζήτησε ένα λίτρο βενζίνη. Με το μπουκάλι στο χέρι, σταμάτησε στην είσοδο του πρατηρίου και αφού περιλούστηκε με το έφλεκτο υγρό, αυτοπυρπολήθηκε για να ακολουθήσουν φρικτές σκηνές με τον 25χρονο να τρέχει φλεγόμενος, άλλοτε στη λεωφόρο Ικάρου και άλλοτε προς το εσωτερικό του πρατηρίου, όπου τελικά έπεσε στο έδαφος. Παρά το σοκ, οι υπάλληλοι του πρατηρίου άρπαξαν τους πυροσβεστήρες και προσπάθησαν να σώσουν τον ίδιο αλλά και το πρατήριο από την πιθανότητα φωτιάς στις αντλίες και τα οχήματα που ήταν στο σημείο. Ρέξανε ναι με τους πυροσβεστήρες, κάποιες κυρίες είδα και τον γδύσανε και με πυροσβεστήρες άρχισαν να τον σβήνουνε. Τώρα αυτή τη στιγμή θα γίνει εδώ... Το μυαλό μου πήγε εκεί και φοβήθηκα και σοκαρίστηκα. Είναι πολύ σοκαριστικό να βλέπεις έναν άνθρωπο να καίγεται και να είσαι και μπροστά και να λες τώρα και σε μένα τώρα τι θα γίνει. Δίπλα στον εγκαυματία έσπευσε γιατρός του ΕΚΑΒ που έτυχε να βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά από το πρατήριο μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο αλλά και προληπτικά η πυροσβεστική. Ο 25χρονος που έχει υποστεί εγκαύματα σε όλο το σώμα μεταφέρθηκε στο Παχνί όπου ξεκίνησε μια δύσκολη προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κατάστασής του σε συνεννόηση με κέντρο εγκαυμάτων στην Αθήνα. Τα κίνητρα της απονενοημένης πράξης του 25χρονου Παλαιστινίου και το αν αυτά συνδέονται με όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην πατρίδα του εξετάζουν αστυνομία και πυροσβεστική.